οι κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών σε όλη την Ελλάδα για τις διώξεις. Έχω καλέσει και καλημερίζω την πρόεδρο της ΕΛΜΗ Ηρακλείου, την κυρία Αρετή Σπαχή. Καλημέρα, κυρία Σπαχή. Καλημέρα, κυρία Δουλειεράκη. Καλημέρα στους φίλους, συναδέρφους, ακροατές, πολίτες. Και βέβαια να πούμε και στους δεινοπαθούντες σεισμόπληκτους του Αρκαλοχωρίου και πληροπαθείς Παλαιλαρικά. Άκουγα προηγουμένως, ζούμε δυστυχώς μια πολιτική δίωξης και εκδίωξης. Έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει θα κάνω μια παρένθεση μετά να μπω στο κεντρικό θέμα. Όντως σήμερα είναι μια μέρα πανελλαδικής κινητοποίησης, γιατί ζούμε ένα πρωτόγνωρο καθεστώς διώξεων συνδικαλιστών, αγωνιστών, συναδέρφων, μελών των σωματείων, απεργών. Επανέρχεται στο προσκήνιο ένα αντιδραστικό κλίμα του 50. Έτσι, η ιστορία είναι πίσω, διδάσκει. Η πολιτική όμως δεν αλλάζει. Η πολιτική, η αντιλαϊκή δεν αλλάζει. Φιασιδώνεται λίγο, αλλά έχει ένα κύριο στόχο που είναι δημοκρατικά δικαιώματα, που είναι η παιδεία, που είναι η υγεία, που είναι οι λαϊκές ελευθερίες. Εδώ σήμερα καλούμε και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΜΕ, αλλά και με απόφαση της Ομοσπονδίας μας της ΟΛΜΕ, σε δύο ριστάσεις, 12-2, και σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης. Γιατί και εδώ έχουμε συγκεκριμένα προβλήματα δίωξης, κυρία Δουργεράκη, τα οποία προσβάλλουν τις δημοκρατικές παραδόσεις του συνδικαλιστικού κινήματος, των εκπαιδευτικών και συνολικά θα έλεγα της Κρήτης, που εν πάση περιπτώσει έχει μια δημοκρατική πνέη, έπνεε τουλάχιστον, και θέλουμε να πνέει ένας κάπως δημοκρατικός άνεμος. Δεν περιμέναμε ποτέ να ζήσουμε φαινόμενο όχλησης συναδέρφων επειδή απεργούν σε μια απεργία που κήρυξε η ΑΔΔΗ ή η ΟΛΜΕ ή σε μια στάση που θα μπορούσε να κηρύξει ένα σωματείο. Και αυτό έγινε στο Ρέθμο. Έχουμε μια παράνομη όχληση από τον αστυνομικό διευθυντή στην πρόσφατη απεργία της ΑΔΔΗ, που έγινε κατόπιν παράνομης προφορικής εντολής από την εισαγγελέα, η οποία δέχτηκε μια παράνομη καταγγελία από ένα μαθητή που τάχα μου στερήθηκε το δικαίωμα της παιδείας για μια μέρα. Επίσης, εδώ έχουμε τη δίωξη της συναδέρφης σας στην πρωτοβάθμια, της Ελένης της Παπασταύρου, που είναι στην πρωτοβάθμια και διώκεται γιατί τήρησε τις αποφάσεις του Συλλόγου Πρωτοβάθμιας και της ΔΟΕ για την απεργία αποχή από το αντιλαϊκό μέτρο της αξιολόγησης, ενώ ήταν αυτονόητη η στάση της, διώκεται όπως διώκονται και οι συνάδελφοί μας και συναγωνιστές στον Πειραιά, οι δύο συνάδελφοι. Για ποιο λόγο, κυρία Δουλγεράκη? Για αναξιοπρεπή συμπεριφορά και ανάξια για υπάλληλο. Αυτό είναι ένα αντιδραστικό άρθρο του Δημοσιοπαιδικού Κώδικα. Έχουμε απαιτήσει άπειρες φορές να καταργηθεί. Επανέρχεται στο προσκήνιο και τι μας φέρει, το αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Υπεράστε την υπόθεσή σας. Έτσι, όσο και να καμώνεται αυτή η αντιλαϊκή πολιτική ότι εξυγχρονίζεται, έχει πολιτικούς προγόνους πίσω καταστολής, τους οποίους διαιωνίζει και τους βγάζει στο προσκήνιο με διαφορετικά ονόματα. Στην πραγματικότητα έχουμε το ίδιο πράγμα. Επίσης θέλω να πω ότι δείχνουμε την αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη μας στους 62 αγωνιστές που συνελήφθησαν το Δεκέμβρη του 2020, επειδή κατέβηκαν στον δρόμο στις 6 του Δεκέμβρη για να, στην επέτειο της δολοφονίας του Γρηγορόπουλου, και μπήκαν μέσα και δικάστηκαν με την κατηγορία που είναι σαφή της διασποράς επικίνδυνου ουγγιού. Έτσι, είναι μέσα και δύο συναδελφοί μας, και θέλω να πω και για τον δάσκαλο τον Σμίλιο στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος διώκεται για αναξιοπρεπή συμπεριφορά επειδή απέτησε ένα πολύ απλό πράγμα, ένα τμήμα 29 μαθητών να σπάσει και να γίνει ένα κανονικό τμήμα. Κύριε Σπαχή, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Μέσα σε όλα αυτά τα οποία αναφέρατε, και το μοναδικό που θέλω να ρωτήσω, γιατί πραγματικά, εντάξει, με το λόγο σας θα εξηγείτε όλα. Ρωτώ το εξής.
μέσα από όλη αυτή την πορεία, που δεν είναι φετινό φαινόμενο ή φαινόμενο ενός μήνα, έχει ένα background από πίσω. Αλήθεια, το μήνυμα έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, το οποίο παίρνουν οι μαθητές οι οποίοι πηγαίνουν σήμερα στο σχολείο, ποιο είναι? Ακριβώς. Εδώ δεν διώκονται μόνο οι αγωνιστές και τα μέλη, δηλαδή και οι εργαζόμενοι, προβάλλεται και γίνεται μια προσπάθεια να επιβληθεί ένα πρότυπο αντιδραστικοποίησης, ένα πρότυπο που λέει αποφασίζουμε και διατάσσουμε, άρα καταργούμε την ελευθερία του λόγου, δεν έχει το δικαίωμα της διεκδίκησης, έρονται θεμελιώδεις συνταγματικές, συνδικαλιστικές και πολιτικές ελευθερίες, και αυτό η κυβέρνηση το δείχνει με τον πιο τρανό τρόπο, γιατί έχει την πλειοψηφία, την εκλογική θα πούμε εμείς, έτσι, εκλογική είναι και δεν είναι πραγματική στην κοινωνία και φαίνεται, έτσι, στην Βουλή, και ψηφίζει νόμους που είναι εκτρώματα. Mm. Ο πρόσφατος νόμος Γεωργιάδη στην πραγματικότητα μας απαγορεύει το συνδικαλίζεστε, επιβάλλει τον εργασιακό μεσαίωμα των 13 ωρών και καταργεί το δικαίωμα της συλλογικής διαπραγμάτευσης. Συμπληρώνει το αντισυνδικαλιστικό νόμο Χατζηδάκη που ποινικοποιεί την απεργία, τη διαδήλωση και ουσιαστικά λέει στα σωματεία δεν θα λειτουργείτε με το δικό σας καταστατικό της, το δημοκρατικό, αλλά με τη φυλική του μεγάλου αδελφού. Έτσι, είναι μια σκοτεινή περίοδος αντιλαϊκή και καλούμε τους εκπαιδευτικούς, την νεολαία καταρχάς, να παρακολουθήσει τις παραδόσεις, γιατί σε λίγο θα τιμήσουμε το μεγάλο έπος του 40, έτσι, τις παραδόσεις του λαού μας, που είναι παράδοση ενάντια στον φασισμό, τον υπεριαλισμό και τον πόλεμο, που είναι παράδοση για την πίστη στην ελευθερία, τη δημοκρατία, την αλληλεγγύη, και με βάση αυτή την παράδοση λέμε ότι δεν μπορεί να προσβάλλεται η αξιοπρέπεια των λαϊκών ανθρώπων στο αρκαλοχώρι και τα παιδιά να είναι 2 χρόνια εκτός σχολείου και να ακούω τον κύριο Τριαντόπουλο υπερβαίνοντας κάθε όριο δεοντολογίας να λέει ότι εμείς τηρήσαμε τα πάντα και οι άλλοι είναι παράνομοι. Εδώ σ' αργή θα πω. Έτσι, θέλουμε σχολείο στο αρκαλοχώρι, θέλουμε οι γονείς των παιδιών να έχουν σπίτι, θέλουμε οπωσδήποτε να καλυφθούν, και αυτό το πράγμα να διακρίνεται ο ιδιοκτήτης από τον ενοικιαστή υπερβαίνει επίσης κάθε έννοια ηθικής και ευαισθησίας και διοντολογίας. Ο ενοικιαστής πολύ περισσότερο είναι ευάλωτος με την έννοια ότι δεν έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει, να πάρει και ένα κεραμίδι στο κεφάλι του. Αντί να προστατεύεται, ουσιαστικά διώκεται, και λίγο το ήθελε ο κύριος Τριαντόπουλος να το πει και καταφραστεί. Λοιπόν, επειδή μία λυσίδα δεν είναι τα ζητήματα, είμαστε κατά της δίωξης των συναδέλφων και κατά της εκδίωξης των σεισμόπληκτων από τα σπίτια τους, και καλούμε τη νέα γενιά τώρα να τιμήσει το 40 με την αλληλεγγύη προς τον δίκαιο Παλαιστινιακό αγώνα, με την πίστη στα βασικά αγαθά της δημοκρατίας, κυρία, της ελευθερίας και της εθνικής ελευθερίας. Κυρία Σπαχή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις κουβέντες. Καλημέρα σας από τον 984.